Ποιητική αδεία. Λόγια και ίχνη ανθρώπων που αποτυπώθηκαν στο χαρτί. Με τον Γιώργο Μιλιώνη. Γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές του 902 Web Radio στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και η εκπομπή Ποιητική Αδεία σας καλωσορίζει στην συντροφιά μας. Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται μέσω email, το οποίο μπορείτε να στείλετε στην διεύθυνση gmilionis@902portal.gr. Μίζωνες και ελάστονες κλίμακες που αντικαθιστούν τους εκκλησιαστικούς τρόπους. Σταδιακή μετάβαση από την πολυφωνία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης στην ομοφωνική γραφή, η οποία ολοκληρώνεται την εποχή του κλασικισμού. Εμφάνιση νέων μουσικών μορφών όπως η όπερα και το ορατόριο, η μπαρόκ σουίτα, η τρίο σονάτα και τα κονσέρτα γκρόσο ή σόλο. Όλα αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της τεχνοτροπίας μπαρόκ στη μουσική. Με τον όρο «μπαρόκ» αναφερόμαστε είτε σε μια ιστορική περίοδο μεταξύ 1600 και 1750 που ακολούθησε την Αναγέννηση, είτε στο συγκεκριμένο καλλιτεχνικό ύφος που διαμορφώθηκε την περίοδο αυτή. Το ύφος του «μπαρόκ» αποτέλεσε ένα νέο τρόπο έκφρασης που γεννήθηκε στη Ρώμη, από όπου εξαπλώθηκε σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χαρακτηρίστηκε από έντονο δραματικό και συναισθηματικό στοιχείο, ενώ εφαρμόστηκε κυρίως στην αρχιτεκτονική, τη γλυπτική και τη μουσική. Σκοπός του μπαρόκ ήταν πρωτίστως να εντυπωσιάσει.
αλλά και να εξυψώσει τον άνθρωπο μέσα από τα πάθη και τα συναισθήματά του. Ο άνθρωπος δεν εκλαμβάνεται ως άτομο, ως μονάδα, αλλά ως μέρος ενός συνόλου. Ο όρος «μπαρόκ» προέρχεται πιθανότατα από την πορτογαλική λέξη «μπαρόκο», που σημαίνει το ακανόνιστο μαργαριτάρι, και ως επίθετο δηλώνει γενικά την έννοια του ασυνήθιστου ή παράδοξου. Η επιτυχία του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην στήριξη της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία χρησιμοποίησε την τεχνοτροπία «μπαρόκ» και το δραματικό του ύφος για την αναπαράσταση πολλών θρησκευτικών θεμάτων που προκαλούσαν την συναισθηματική συμμετοχή του κοινού. Επιπλέον, η αριστοκρατία της εποχής και η βασιλική εξουσία ευνοήθηκε από το επιβλητικό ύφος του «μπαρόκ» για την κατασκευή ανάλογων κτηρίων ή παλατιών που ενίσχυαν το κύρος της. Σε χώρες με έντονη παρουσία των Προτεσταντών, όπως η Ολλανδία ή η Αγγλία, το μπαρόκ δεν κατάφερε να επικρατήσει. Georg Friedrich Händel, 1685-1759, Αρκάγγελο Κορέλη, 1653-1713, Αλεσάνδρος Σκαρλάτη, 1660-1725, Ζαν-Μπαπτίστ Λουλί, 1632-1687, Φρανσουά Κουπεράν, 1668-1733, Ζαν-Φιλίπ Ραμό, 1683-1764, Χένρι Περσέλ, 1659-1695, Αντώνιο Βιβάλντι, 1678-1741, είναι τα μεγάλα ονόματα της μουσικής μπαρόκ, με μέγιστο όμως εκείνο του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ο θάνατός του σηματοδότησε και το τέλος της μπαρόκ περίοδου. Σε αυτόν θα είναι αφιερωμένη η σημερινή μας ραδιοφωνική αναφορά. Και δε μένει παρά να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση.
Johann Sebastian Bach, το 8ο παιδί του Johann Ambrosius Bach και της Elisabeth Lemmerhirt, γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου 1685 στο Άιζενάχ. Ο πατέρας του ήταν αρχιμουσικός του Δήμου της πολιτείας αυτής, η οποία αριθμούσε 6.000 κατοίκους. Το Άιζενάχ, όπως και η ευρύτερη περιοχή της Θουριγκίας, στην οποία ανήκει, είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές κατά τη διάρκεια του 30ετούς πολέμου, 1618-1648. Ήταν ένας αιματηρός πόλεμος, στον οποίο ενεπλάκησαν οι σημαντικότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Οι αντιθέσεις είχαν καλυφθεί υπό τον θρησκευτικό μανδύα της διαμάχης καθολικών προτεσταντών, ενώ μία από τις σημαντικότερες συνέπειες του πολέμου αυτού, που έληξε με τη συνθήκη της Βεστφαλίας, ήταν ότι με αυτήν ετέθησαν τα θεμέλια της κρατικής οργάνωσης της Ευρώπης. Δηλαδή ήταν και ο τελευταίος πόλεμος με τον οποίο οι αντιθέσεις είχαν καλυφθεί με θρησκευτικό μανδύα. Από εκεί και μετά διαμορφώθηκαν τα κράτη, τα ευρωπαϊκά, τα κύρια, έτσι όπως τα γνωρίζουμε περίπου, και βέβαια οι αντιθέσεις άρχισαν να παίρνουν μία πιο πολιτική μορφή. Να ξεσκεπάζεται η πολιτική, μάλλον μορφή καλύτερα, πίσω από τον θρησκευτικό μανδύα. Μέσα σε εκείνες τις συνθήκες, όπου όλα ήταν κατεστραμμένα και έπρεπε να ανοικοδομηθούν ουσιαστικά από το μηδέν, η μόνη τέχνη που δεν καταστράφηκε ήταν η μουσική, και αυτό λόγω της σχέσης της με την Εκκλησία. Η πνευματικότητα όσων ανθρώπων επέζησαν στράφηκε προς την θρησκεία, και όσο οι συνθήκες ζωής γίνονταν σκληρότερες, στην θρησκεία αναζητούσαν μια εσωτερική γαλήνη, εκτελώντας τα θρησκευτικά τους καθήκοντα σε όσες εκκλησίες δεν είχαν καταστραφεί. Βοηθός των ανθρώπων για να ξεπερνούν τις δύσκολες στιγμές της ζωής τους ήταν η μουσική μέσα στους ναούς. Thank you.
Ο Johann Sebastian Bach γεννήθηκε σε μια οικογένεια της οποίας οι σχέσεις με την μουσική χάνονταν στην αχλή παρελθόντων ετών. Το 1792, σε ηλικία 7 ετών, γράφτηκε στο ιστορικό λατινικό σχολείο του Άιζενας, ενώ παράλληλα ο πατέρας του τον μάθαινε μουσική, καθώς από νωρίς διέκρινε το μεγάλο ταλέντο του γιού του. Σε ηλικία 9 ετών, ο Johann Sebastian έχασε τη μητέρα του και τον επόμενο χρόνο τον πατέρα του. Το 10χρονο αγόρι βρήκε τελικά καταφύγιο στο σπίτι του αδελφού του Johann Christoph στο Όρντρουφ. Ο αδελφός του Μπαχ ήταν αξιόλογος συνθέτης εκκλησιαστικής μουσικής και ήταν εκείνος που συνέχισε να εκπαιδεύει μουσικά τον Johann Sebastian, ο οποίος εξελισσόταν θαυμάσια. Τον Απρίλιο του 1700, ο Johann Sebastian Bach αποφάσισε να εγκαταλείψει το σπίτι του αδελφού του και να αναζητήσει την τύχη του μόνος του. Ήταν 15 ετών και, όπως είπε ο ίδιος, έπρεπε να χαράξει το μέλλον του, κοιτάζοντας την ζωή κατάματα. «902 Web Radio», εκπομπή «Ποιητική Αδεία», αναφορά σήμερα στον Johann Sebastian Bach, επικοινωνία μέσω email, το οποίο μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση gmilionis@902portal.gr. Thank you.
Ο 15χρονος Johann Sebastian Bach πήγε στο Λούντεμπουργκ έχοντας ελάχιστα χρήματα και καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της απόστασης περπατώντας. Στο Λούντεμπουργκ γράφτηκε στην προτελευταία τάξη του Λατινικού Σχολείου του Αγίου Μιχαήλ, στην τεράστια βιβλιοθήκη του οποίου είχε την ευκαιρία να μάθει για τις ρίζες της γερμανικής πολυμφωνικής μουσικής και να γνωρίσει ιδιαίτερα την εξέλιξη της εκκλησιαστικής μουσικής. Δυστυχώς η βιβλιοθήκη αυτή καταστράφηκε από πυρκαγιά τον 18ο αιώνα και το μόνο που σώθηκε ήταν ένας αναλυτικός κατάλογος του Μητρώου των μουσικών έργων που φυλάσσονταν σε αυτήν. Στο Λούντεμπουργκ επίσης ο Μπαχ έμαθε πολλά για το εκκλησιαστικό όργανο από τον οργανίστα του ναού του Αγίου Ιωάννου, Γκέωργ Μπέμ, ο οποίος στη νιώτη του ήταν μαθητής του γέροντα Γιώχαν Ράινκεν, που εξακολουθούσε να είναι οργανίστας στο ναό της Αγίας Εκατερίνης στο Αμβούργο. «Πήγαινε να τον ακούσεις», παρότρινε ο Μπέμ τον Μπαχ, και ο νεαρός φίλος μας κάλυψε με τα πόδια την απόσταση των 50 χιλιόμετρων για να ακούσει τον γέροντα οργανίστα, ο οποίος τον συγκλώνησε. Το Πάσχα του 1702, ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ αποφύτησε από το Λύκειο και μπροστά του ανοίγονταν δύο δρόμοι. Ή θα ακολουθούσε ακαδημαϊκή καριέρα, δίνοντας εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο της πόλης, όπου θα σπούδαζε θεολογία ή νομικά, ή θα γινόταν μουσικός. Ευτυχώς, προτίμησε το δεύτερο. Έχοντας αποφασίσει να γίνει μουσικός, ο Johann Sebastian Bach άρχισε να ψάχνει για κενές θέσεις οργανίστα προκειμένου να εργαστεί και τα κατάφερε το 1703 όταν διορίστηκε εποχικός βιολονίστας στην αυλή της Βαϊμάρης και κατόπιν οργανίστας στο Άρνσταντ. Θα ακολουθήσει η θέση του οργανίστα στο Μίλχάουζεν το 1707, χρονιά που παντρεύτηκε και την πρώτη του γυναίκα Μαρία Βαρβάρα. Είναι επίσης η εποχή που ο Μπαχ αρχίζει να συνθέτει,
και η τεχνοτροπία του θα τον φέρει σε αντίθεση με τους προκαθήμενους της Εκκλησίας, καθώς ως προτεστάντες οπαδοί του ασκητισμού ήθελαν να αποβάλουν κάθε τι που έπαιζε συναισθηματικό ρόλο στη λειτουργία. Πίστευαν δηλαδή ότι η εισήγηση του Μπαχ για μουσική με πολλά μουσικά όργανα στη λειτουργία θα οδηγούσε τους πιστούς να μπερδεύουν τα ιερά με τις επίγειες λειτουργίες, με αποτέλεσμα να αποσπάται η προσοχή τους και να μην προσέχουν τα λόγια του Θεού. Το 1708 ο Μπαχ διορίστηκε οργανίστας και διευθυντής μουσικής στην αυλή της Βαϊμάρης. Στις 27 Δεκεμβρίου γεννήθηκε η πρώτη κόρη του, Κατερίνα Δωροθέα, ενώ στις 22 Νοεμβρίου 1710 ο γιος του Βίλχελμ Φρίντεμαν. Η παραμονή των Μπαχ στη Βαϊμάρη διήρκεσε από το 1708 ως το 1717 και ήταν μία από τις σημαντικότερες της ζωής του, καθώς καθιερώθηκε ως οργανίστας και βιολονίστας, ενώ η φήμη του άρχισε να εξαπλώνεται σε όλη τη Γερμανία. Επίσης είναι η περίοδος που ασχολήθηκε πολύ με το εκκλησιαστικό όργανο και έτσι το υπηρέτησε όχι μόνο ως μουσικός, αλλά και ως δοκιμαστής, κατασκευαστής και πραγματογνώμονας, η γνώμη του οποίου λαμβανόταν πολύ σοβαρά υπόψη από τους διάφορους κατασκευαστές του οργάνου.
Επιπλέον εκείνη την περίοδο, ο Johann Sebastian Bach έγραψε ένα εγχειρίδιο για το όργανο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται και σήμερα στα βασικά μέσα διδασκαλίας της εκμάθησης της τέχνης του οργάνου. Στις 23 Φεβρουαρίου 1713 γεννήθηκαν τα δίδυμα Μαρία Σοφία και Johann Christoph, που πέθαναν σε διάστημα μερικών εβδομάδων, βυθίζοντας όλη την οικογένεια στο πένθος. Το 1714 και το 1715 άλλα δύο αγόρια μπήκαν στην οικογένεια των Μπαχ. Στις 5 Αυγούστου 1717 ο πρίγκιπας Λεοπόλδος ονόμασε τον Johann Sebastian Bach αρχιμουσικό της αυλής του Κέτεν, πριν ο συνθέτης υποβάλει την παρέτησή του στον Δούκα της Βαϊμάρης, με τον οποίον οι σχέσεις του είχαν ψυχρανθεί. Η επιμονή του Μπαχ να φύγει από την Βαϊμάρη οδήγησε στην φυλάκισή του για 4 εβδομάδες. Thank you.
Στις 8 Δεκεμβρίου 1717, ο Johann Sebastian Bach έφτασε στο Κέτεν, ενώ αμέσως μετά την άφιξή του έλαβε πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο της Λειψίας, προκειμένου να επιθεωρήσει το εκκλησιαστικό όργανο, το οποίο επρόκειτο να εγκατασταθεί στον Πανεπιστημιακό Ναό του Αγίου Παύλου. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Μπαχ και η απόδειξη πληρωμής του, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 1717, φυλάσσονται στα επίσημα αρχεία του Πανεπιστημίου. Στις 15 Νοεμβρίου 1718, η Μαρία Βαρβάρα έφερε στον κόσμο το 7ο παιδί της οικογένειας, που δυστυχώς έφυγε σε ηλικία μόλις 10 μηνών. Είναι η εποχή που ο Johann Sebastian Bach στρέφει την προσοχή του στον γιο του Wilhelm Friedemann, αφού διαπίστωσε ότι ο μικρός έχει ταλέντο. Καρπός αυτών των μαθημάτων ήταν το μικρό βιβλίο για κλαβιέ, ένα εξαιρετικό παιδαγωγικό εγχειρίδιο για την μίμηση των παιδιών στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Στις 23 Μαΐου του 1720, ο πρίγκιπας Λεοπόλδος πήγε για λουτροθεραπεία στο Κάρλσμπαντ, παίρνοντας μαζί του τον Μπαχ και την εξαμελή ορχήστρα δωματίου της αυλής του. Επέστρεψαν στο Κέτεν στις 17 Ιουλίου, όπου τον Johann Sebastian τον περίμενε η σκληρότερη δοκιμασία της ζωής του. 10 μέρες νωρίτερα η γυναίκα του είχε πέσει στο κρεβάτι και αβοήθητη πέθανε μέσα σε λίγες ώρες,
μπροστά στα τρομαγμένα μάτια των τεσσάρων παιδιών της. Ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ βυθίστηκε στη θλίψη ανίκανος επί ημέρες να αρθρώσει έστω και μία λέξη. Άρχισε να συνέρχεται τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Το Μάρτιο του 1721 ολοκλήρωσε τα 6 κονσέρτα που είχε αναλάβει να συνθέσει για τον ηγεμόνα του Βραδεμβούργου. Είναι τα περίφημα 6 βραδεμβουργιανά κονσέρτα και ευθύς αμέσως ακούμε το πρώτο.
Στις 22 Φεβρουαρίου του 1721 πέθανε ο αδελφός του Γιώχαν Κρίστοφ και μερικές εβδομάδες αργότερα ο μαθητής του Γιώχαν Μάρτιν Σούμπαρτ, δύο θάνατοι που του κόστισαν πολύ και τον τρόμαξαν πολύ. Σκέφτηκε πως αν του συνέβαινε κάτι, τα ανήλικα παιδιά του θα έμεναν κυριολεκτικά στο δρόμο. Το Δεκέμβριο του 1721, ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ παντρεύτηκε την Άννα Μαγδαληνή Βίλκε, σοπράνο της χοροδίας της αυλής του Κέτεν. Στις αρχές του 1722 συνέθεσε τις πέντε πρώτες αγγλικές σουίτες, ακολούθησαν οι έξι γαλλικές σουίτες και η συλλογή με τίτλο «Το καλοκουρδισμένο κλειδοκύμβαλο», έργο για το οποίο υπόθηκε ότι αποτελεί την Παλαιά Διαθήκη της Μουσικής, ενώ όσοι το είπαν αυτό, θεωρούν ως Καινή Διαθήκη της Μουσικής τις σονάτες του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν. Το 1723 ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ ονομάστηκε κάντορας στο ναό του Αγίου Θωμά και διευθυντής μουσικής της πόλης της Λειψίας, το προπύργιο της πίστης του Λούθυρου. Τα πάντα καθορίζονταν με βάση αυστηρούς κανόνες και ειδικούς κανονισμούς. Ο Μπαχ παρουσίαζε κάθε Κυριακή και ημέρα γιορτής μία καντάτα, δηλαδή 59 καντάτες το χρόνο, οι οποίες ψάλλονταν μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου και θεωρούνταν αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας. Οι καντάτες που συνέθεσε ο Μπαχ τότε θεωρούνται τα αριστουργήματα της τέχνης του Μπαρόκ. Το 1723 γεννιέται η κόρη του Χριστιάνα Σοφία Εριέτα και το 1724 ο γιος του Γκόντρβιχ Χάινριχ. Μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, ο Μπαχ προσπαθούσε να συνθέσει καλή μουσική, στην ουσία της οποίας ήθελε να είναι η ειρήνη και η ομορφιά. Το 1725 γεννήθηκε ο Κρίστιαν Γκότλιπ και το 1726 η Ελισάβετ Τζουλιάνα Φρυδερίκη. Η οικογένεια βυθίστηκε και πάλι στο πένθος, καθώς πέθανε η τρίχρονη Χριστίνα Σοφία Εριέτα. Το 1727 γεννιέται και πεθαίνει ο γιος του Ερνέστος Ανδρέας. Το 1728 γεννιέται η κόρη του Ρεγκίνα Γιωχάνα, ενώ το 1729 ο Μπαχ παρουσιάζει το μνημειώδες έργο του «Κατά Ματθαίον Πάθη».
Το 1729 τα πράγματα δυσκόλεψαν για την οικογένεια των Μπαχ, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο της Λειψίας αποφάσισε να περικόψει από τις αμοιβές του Κάντορα όλα τα έκτακτα έσοδα από τις συμμετοχές του σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Το 1730 γεννιέται και πεθαίνει αμέσως η κόρη τους Χριστίνα Βενεδίκτη. Όλη αυτή η χρονιά ήταν κακή για τον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, ο οποίος αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες αλλά και κυνηγητό από διαφόρους. Τα πράγματα άλλαξαν το 1731 όταν πρίτανης στη σχολή της Εκκλησίας του Αγίου Θωμά στη Λειψία διορίστηκε ο Γιώχαν Ματίας Γκέσνερ, που εκτιμούσε τον Μπαχ και τον βοήθησε να απαλλαγεί από δευτερεύοντα καθήκοντα και να ασχοληθεί με τη σύνθεση. Το 1731 γεννήθηκε η Χριστίνα Δωροθέα, το 1732 ο Γιώχαν Κρίστοφ Φρίντριχ, όμως πέθανε η δίχρονη Χριστίνα Δωροθέα και το 1733 η Ρεγκίνα Γιωχάνα και ο νεογέννητος Γιώχαν Αύγουστος Αβραάμ. Ο θάνατος πάντα σκίαζε τον σπίτι των Μπαχ και μόνο η ατέλειωτη υπομονή και πίστη του Γιώχαν Σεμπάστιαν τον γλίτωνε από την κατάθλιψη. Τη χρονιά εκείνη, μετά από παρέτρωση του Μπαχ, ο γιος του Βίλχελμ Φρίντεμαν ονομάστηκε οργανίστας του Ναού της Αγίας Σοφίας στην Δρέσδη. Η ψυχή του Μπαχ πλημμύρισε από αγαλίαση. Thank you.
Το 1734 ο Johann Sebastian Bach ολοκλήρωσε ένα από τα σημαντικότερα έργα του, το Ορατόριο των Χριστουγέννων. Όμως το 1735 ο νέος πρίτανης της σχολής του Αγίου Θωμά, Johann Augustus Ernesti, άρχισε να του δημιουργεί προβλήματα, καθώς ήθελε στη σχολή να διδάσκονται περισσότερο μαθηματικά, φυσική, λατινικά και φιλοσοφία και η μουσική να περάσει σε δεύτερη μοίρα. Ο Bach κλείστηκε στον εαυτό του. Συμπλήρωσε και τύπωσε το δεύτερο μέρος του εγχειριδίου για κλαβιέ και το σπουδαίο θεωρητικό του έργο «Η τέχνη της φούγκας». Οι προστριβές του Μπαχ με τον Πρίτανη οξύνθηκαν, ενώ άρχισαν και περίεργες επιθέσεις στο μεγάλο συνθέτη μέσω άρθρων για ακαταλαβίστικη μουσική. Ο Μπαχ πικράθηκε πολύ και η μόνη ακτίδα φωτός ήταν η γέννηση του 19ου παιδιού του. Το 1739 δύο γεγονότα τον συγκλονίζουν. Ο θάνατος του εξαδέλφου του, Johann Ernst, και ο θάνατος του γιού του, Johann Gottfried, από τον πρώτο του γάμο με την Μαρία Βαρβάρα. Το καταφύγιο ήταν και πάλι η μουσική. Ολοκλήρωσε το τρίτο μέρος του βιβλίου με ασκήσεις για κλαβιέ, το οποίο περιλάμβανε διάφορα πρελούδια βασισμένα σε ψαλμούς κατήχησης του Λούθυρου. Ο Λούθυρος είχε δημοσιεύσει το 1529 δύο βιβλία με τίτλο «Μικρή και μεγάλη κατήχηση», με το δεύτερο να περιλαμβάνει όλη την θρησκευτική φιλοσοφία της μεταρρύθμισης. Πρόκειται δηλαδή για σημαντικό θεολογικό κείμενο. Η μουσική του Μπαχ κατέτεινε στην υπογράμμιση των θεωριών των ύμνων με πολύ δύσκολα πολυφωνικά έργα υψηλότατης τεχνοτροπίας.
Το 1740 αρχίζουν να παρουσιάζονται τα πρώτα προβλήματα στην όραση του συνθέτη, αιτία των οποίων ήταν ο καταράκτης. Ο Μπαχ κλείνεται στον εαυτό του και προσανατολίζεται προς καθαρά θεωρητικά έργα. Εισηγείται στον σπουδαίο κατασκευαστή μουσικών οργάνων, Gottfried Silbermann, την κατασκευή των πρώτων πιάνων με σφυριά, τα πρότυπα δηλαδή των μοντέρνων πιάνων. Στις 20 Φεβρουαρίου, η εξαντλημένη από τις γένες και την πολλή δουλειά, καθώς καθαρόγραφε τα κείμενα του Μπαχ, Άννα Μαγδαληνή γέννησε το 13ο και τελευταίο παιδί της. Η όραση του Μπαχ επιδεινωνόταν συνεχώς. Το 1749 δεν μπορούσε να διαβάσει και να γράψει και υπαγόρευε, ενώ τους τελευταίους μήνες αυτής της χρονιάς η μουσική απέκτησε την τέχνη της φούγκας. Στις 27 Μαρτίου 1750 έφτασε στη Λειψία ο διάσημος οφθαλμίατρος Τζον Τέιλορ, ο οποίος πραγματοποίησε 2 επεμβάσεις στα μάτια του συνθέτη. Δεν πέτυχαν. Με υπεράνθρωπη υπομονή έφυγε στις 25 Ιουλίου του 1750. Η Άννα Μαγδαληνή έφυγε το 1760 μέσα στη μοναξιά και την εγκατάλειψη. Φίλες και φίλοι ακροατές του 902 Web Radio, ήταν η εκπομπή «Ποιητική Αδεία» που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιώργος Μιλιώνης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, να ευχηθούμε καλές γιορτές και καλή χρονιά σε όλους. Θα τα πούμε αμέσως μετά την πρωτοχρονιά, θα τα πούμε δηλαδή του χρόνου. Σε μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της μουσικής τέχνης, τον Johann Sebastian Bach, ήταν αφιερωμένη η σημερινή μας ραδιοφωνική αναφορά, πραγματοποιώντας μία ελάχιστη προσέγγιση στο πολυσήμαντο έργο του. Ήταν ο πατριάρχης της γερμανικής μουσικής, κι όμως, μετά το θάνατό του το 1750, το έργο του έπεσε στην αφάνεια. Εκείνος που το μελέτησε με μεγάλη θέρμη ήταν ο Μότσαρτ. Ήταν όμως ο Φέλιξ Μέντελσον που έφερε στην επιφάνεια ξανά το έργο του δασκάλου το 1829, ενώ το 1850 ιδρύθηκε η εταιρεία Bach. Αν και οπαδός του Λούθυρου, ο Bach δεν υπέταξε την τέχνη του στα θεολογικά δόγματα. Για εκείνον, η θρησκεία ήταν ένα καταφύγιο υπομονής στη ζωή του που τόσο σημαδεύτηκε από τους θανάτους, αλλά και μία πηγή έμπνευσης. Στο έργο του συναντάτε το τέλος της χρησιμοποίησης της μουσικής ως απλού μέσου για την εξύμνηση του Θεού. Γι' αυτό τα έργα του, με μία μαγευτική, μυστηριακή, υπερβατική χρειά, αποτελούν πάντα πηγή θαυμασμού και χαράς για τους ανθρώπους. Ενώ
ορισμένα από αυτά αποτελούν ύμνο στην οικουμενικότητα του ανθρώπου. Αυλαία με τα λόγια του μουσικοκριτικού Friedrich Wilhelm Marburg το 1751. Θα τα αναφέρουμε παρά την υπερβολή τους. Όπως η Ελλάδα είχε ένα μόνο Όμηρο και η Ρώμη ένα Βυργίλιο, έτσι και η Γερμανία δεν θα έχει παρά ένα και μόνο Μπαχ. Να είστε όλοι καλά και αυλαία της σημερινής μας ραδιοφωνικής αναφοράς, το 5ο από τα βρανδεβουργιανά κονσέρτα του Johann Sebastian Bach. We'll be right back.
Thank you.